Το TRK ανήκει στην κατηγορία των κορδωμένων street και ο μόνος ανταγωνιστής που υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα σας τα παρουσιάσουμε και τα δύο μοντέλα σε μία από τις επόμενες εκπομπές είναι το Honda CB500X. Βέβαια, εμείς εδώ πέρα μιλάμε για Benelli και πραγματικά έχουμε εντυπωσιαστεί από τη μοτοσικλέτα, από το σύνολο και τα περιφερειακά. Ας δούμε λοιπόν ένα-ένα τα σημεία της μοτοσικλέτας που θα μας κάνουν να ταξιδέψουμε αλλά να μετακινηθούμε άνετα και ευχάριστα μέσα στην πόλη. Η αλήθεια είναι ότι η Benelli με την πρώτη γρήγορη ματιά θα μας φέρει στο μυαλό άλλα μοντέλα μοτοσυκλετών που αυτό δεν είναι απαραίτητα και κακό. Εμείς πρέπει να πούμε όμως ότι με το που την είδαμε κατευθείαν μας ήρθε ένα GS1200. Αν και το πλαίσιο της μοτοσυκλέτας μας θυμίζει κατευθείαν και είναι πανομοιότυπο με GS700 και 800. Όμως το ρίγχος μπροστά από χαμηλή γωνία μας φέρνει στο μυαλό κάτι από Ducati Multistrada 1200. Βέβαια θα μου πείτε τι σημασία έχει όλα αυτά, εδώ μιλάμε για μια διαφορετική μοτοσικλέτα και αν και ακόμα υπάρχει αυτό το πάντρεμα, το σύνολο μας εντυπωσιάζει και πραγματικά μιλάμε για μια ισορροπημένη μοτοσικλέτα μεσαίας κατηγορίας. Ας δούμε λοιπόν το Benelli TRK 500 πώς συμπεριφέρεται αρχικά εντός πόλης, γιατί ναι, είναι μια μοτοσικλέτα που θα μας καλύψει τις καθημερινές μετακινήσεις. Το σώμα του αναβάτη έρχεται χαμηλά, πάνω σε μια μεγάλη και αναπαυτική σέλα. Και τα μασπιέ είναι ελαφριά μπροστά, δημιουργώντας μεγάλες γωνίες για τα πόδια, χωρίς να μας κουράζουν και να μας προβληματίζουν αν θέλουμε να σηκωθούμε όρθιοι. Γιατί ναι, μπορεί να σηκωθούμε και όρθιοι, αν διασχίσουμε ένα βατό χωματόδρομο. Από εκεί και πέρα το τιμόνι είναι αρκετά μπροστά γιατί μεταξύ εμάς και της μπροστινής του μονοπλάκας υπάρχει το 20 λίτρο ρεζερβουάρ που στην πορεία θα δούμε και τι κατανάλωση έχει η μοτοσυκλέτα και συνολικά θα μας χαρίσει μια πολύ μεγάλη αυτονομία. Η αλήθεια είναι ότι η μετακίνηση μέσα στην πόλη, όπως είπαμε και νωρίτερα, ενώ είναι εύκολη η μοτοσυκλέτα, το σημείο που είναι μελανό και θα μας προβληματίσει είναι τα δύο προεξογκώματα από τα κάγκελα. Εμείς, αν αγοράζαμε το μοντέλο, σίγουρα θα χρησιμοποιούσαμε την απλή ελληνική μέθοδο και θα τα αφαιρούσαμε. Το Benelli είναι μια μοτοσυκλέτα εκτός από σπορ και καθημερινή 100% και ταξιδιωτική. Δεν θα μας περιορίσουν τα 500 κυβικά εκατοστά, γιατί ο ελαστικός κινητήρας θα μας δώσει τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε με πολύ χαμηλή κατανάλωση και ευκολία. Γι' αυτό έχει φροντίσει η ιταλική εταιρεία και έχει τοποθετήσει πλαϊνά στάντ για βαλίτσες και υπάρχουν επιπλέον και στο στάντερ εξοπλισμό εάν εφόσον θέλουμε να πάρουμε τα γνήσια, αλλά μπορούμε να αγοράσουμε και κάποια aftermarket. Υπάρχει μεγάλο φαρδί μέρος πίσω από το συνεπιβάτη που μπορούμε να βάλουμε είτε βαλίτσα top gaze είτε ένα φαρδί λουκάνικο για να μεταφέρουμε τα πράγματά μας σε ένα ταξίδι. Η σέλα για το συνεπιβάτη σε ταξιδιωτική χρήση είναι φαρδιά, μαλακιά και είναι πολύ σημαντικό ότι είναι σε πολύ μεγαλύτερο ύψος σε σχέση με τον οδηγό, οπότε θα αφήσει και το συνεπιβάτη να απολαύσει τη διαδρομή. Μιας και μιλάμε για ταξίδι, πρέπει να αναφερθούμε οπωσδήποτε και στο καλό σε κλιμάκωση εξάρι κυβότιο ταχυτήτων, που όμως είναι αρκετά κοντό σε κλιμάκωση, ιδιαίτερα στις τρεις τελευταίες σχέσεις. Θα θέλαμε λίγο πιο μακριά την έκτη σχέση, αφού δεν μας αφήνει έτσι όπως είναι να απλώσει ο κινητήρας και να απολαύσουμε τα 130 με 140 χιλιόμετρα με αρκετά χαμηλές τροφές. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα κινητήρα 500 κυβικών εκατοστών που να αποδίδει και 48 ύπους.
Εδώ που έρχεται για να μας εντυπωσιάσει για δεύτερη φορά η μοτοσικλέτα είναι τα φρένα. Για μπροστά έχουμε δύο δισκόπλακες 320 χιλιοστών και δύο πανδύναμες δαγκάνες, οι οποίες συνεργάζονται απόλυτα καλά με την τρόμπα του φρένου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι το ABS, ειδικά για πίσω, είναι πολύ επεμβατικό και με το που αγγίξουμε το πεντάλ του πίσω φρένου, που το φρένο έχει μια σφογγώδη αίσθηση στην αρχή, ενεργοποιείται αμέσως το ABS. Όμως, γι' αυτό η Benelli έχει προβλέψει και έχει τοποθετήσει ένα πολύ εύκολο μπουτόν στην αριστερή πλευρά του τιμονιού και πάτοντας το 2 δευτερόλεπτα, απενεργοποιείται κατευθείαν το ABS. Εμείς τη μοτοσυκλέτα τη θέλουμε χωρίς ABS, γιατί τα φρένα εκτός από δυνατά είναι και πολύ προβλέψιμα. Εμείς πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε και λέμε ένα μεγάλο μπράβο στην Benelli που σχεδίασε αυτή τη μοτοσυκλέτα για τη μεσαία κατηγορία για ναυάτες με δίπλωμα Α2 και επίσης συγχαρητήρια στην αντιπροσωπεία Motoway που κρατάει πολύ χαμηλά την τιμή της μοτοσυκλέτας και είναι στις 6.800 ευρώ. Ίσως είναι η πιο ολοκληρωμένη μοτοσυκλέτα μεσαίας κατηγορίας με τη χαμηλότερη τιμή που θα φέρει αναβάτες στον κόσμο της μοτοσυκλέτας και θα τους δώσει κίνητρα να αναπτύξουν το μοτοσυκλετισμό με μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες. Φυσικά για περισσότερες πληροφορίες θα επισκεφτείτε το site μας www.motoinactiontv.gr, αλλά και για να πούμε μερικά λόγια που δεν είπαμε για το Motor, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον τεχνικό διευθυντή της Zen One Racing, Αντώνη Μερεμέτη. Ο 500 κυβικών του που φοράει το TRK είναι ένας κινητήρας υδρόψυκτος, δικύλιδρος εν σειρά, με στρόφαλο 360 μοιρών, όπου συνδυάζει μεγάλη ελαστικότητα, ροπή, είναι με αντικραδεσμικό άξονα. Από εκεί και μετά δεν έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι ένας απλός κινητήρας, αξιόπιστος, χωρίς να είναι τραβηγμένος από θέμα απόδοσης, για να είναι πάρα πολύ αξιόπιστος και οικονομικός. Καλύπτει τις προδιαγραφές Euro 4 και είναι, θα έλεγα, ένα σύνολο το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ στη χρήση της μοτοσυκλέτας και την κάνει πάρα πολύ ευχάριστη στην οδήγηση. Ο στρόφαλος του 500 έχει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, ότι είναι και τα δύο έμβολα κινούνται ταυτόχρονα, οπότε απλά σε διαφορετικό χρόνο το καθένα, όπου αυτό μας δίνει ένα πάρα πολύ καλό ήχο. Η μοτοσυκλέτα ακούγεται σαν ένα δικύλιδρο V που θυμίζει κλασικούς V κινητήρες. Οπότε έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ήχο, αρκετή ελαστικότητα και λειτουργικότητα και το κάνει να είναι ευχάριστο πολύ στην οδήγηση. Αξίζει να πούμε ότι στην ίδια σχεδίαση ακριβώς κυμαίνεται και ο κινητήρας των 300 κυβικών, όπου ήταν και η βάση του 500αριού, με αποτέλεσμα και ο 302 να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον 500, όπου το χρησιμοποιούμε στο BN302, είναι μια μοτοσυκλέτα πόλης, που είναι πάρα πολύ και αυτή καλή από θέμα ελαστικότητας κινητήρα, Euro 4 προδιαγραφών και πάρα πολύ οικονομικό πακέτο. Ο κινητήρας του TRK 500 είναι στα 48 ύπους, για να καλύπτει και το δίπλωμα Α2 και ο κινητήρας που χρησιμοποιούμε στο BN302 είναι στους 38.